Σας καλωσορίζω, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή συνέντευξη τύπου που αφορά το 10ο πικ. Τάκη, και να βρέχει δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο ΟΠ είναι έτοιμος για τα πάντα. 10ο πικ Πάτρας, 10η χρονιά, ΑΟΠ παρών. Ο ΑΟΠ είναι ο αυτοκινηστικός όμιλος Πατρών. Το αφεντικό της πόλης, είτε σ' αρέσει σε κάποιους είτε όχι, το αφεντικό της πόλης και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. 48 χρόνια ιστορίας, πολλά στελέχη, πολλοί κριτές έμπειροι μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια οποιοδήποτε αγώνα, είτε με βροχή, είτε με συννεφιά, είτε με ήλιο, με ζέστη, με οτιδήποτε. Το ΠΙΚ είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας. Ένας ιδιαίτερος αγώνας από μόνος του και ένας ιδιαίτερος αγώνας για μας. Οι αγώνες οι υπόλοιποι, είτε είναι ραλί, είτε είναι χώμα, άσφαλτος, ανάβαση, σπριντ, έχουν τις δυσκολίες τους σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφάλειας. Το ΠΙΚ έχει έξτρα δυσκολίες στα μέτρα ασφάλειας. Στην Αθήνα, την προηγούμενη Τρίτη που κάναμε τη συνέντευξη τύπου, είπα ότι στην Πάτρα, στο ΠΙΚ, έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κόσμο. Και κυριολεκτικά είπα, έχουμε τον κόσμο στα κάγκελα. Ο κόσμος είναι δίπλα στην πίστα και σχεδόν συμμετέχει. Είναι κοντά, πολύ κοντά, και στους αγωνιζόμενους και γενικά είναι κοντά στα δρόμενα. Αυτό σε μας δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο. Ένα έξτρα κίνητρο για το ομιγέννητο συμβεί κάτι και πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ήθελα λίγο να σας πω αυτό που είπα και την προηγούμενη Τρίτη, ότι για μας το ΠΙΚ όταν τελειώνει, τελείωσε το ΠΙΚ το περσινό, το ένα το ΠΙΚ, και αμέσως ξεκίνησε το δέκατο. Εμείς αλέσχοι έχουμε την εξής φιλοσοφία που εφαρμόζουμε. Αναλύουμε τα βίντεο, τις φωτογραφίες, καλούμε τους κριτές, τους επικεφαλείς στον ΚΑΠΑ, συζητάμε μαζί τους τι πήγε καλά, τι θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα, ώστε να προετοιμάσουμε το επόμενο ΠΙΚ. Αυτό κρατάει σχεδόν ένα χρόνο. Φτάσαμε τώρα εδώ, εμείς έχουμε ξεκινήσει από πέρσι, διορθώνοντας τις οποιασδήποτε αστοχίες, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες των κριτών, του κόσμου, ακούμε τη γνώμη του καθενός και έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν αγώνα χωρίς προβλήματα ή αν υπάρχουν ελάχιστα, τα οποία τελικά να μην γίνονται και γνωστά, να τα καταλαβαίνουμε μόνο εμείς που είμαστε πολύ μέσα και μπορούμε και το βιώνουμε. Για το φετινό ΠΙΚ είμαστε έτοιμοι. Εάν ο καιρός μας τα χαλάσει, θα υπάρχει μία δυσκολία, αλλά και αυτό εμείς το έχουμε υπολογίσει. Έχουμε ετοιμάσει τους κριτές μας, έχουμε ετοιμάσει τα στελέχη μας, είναι πλέον στη θέση τους, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά γνωρίζουν πού θα είναι και γνωρίζουν και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Υπάρχει και μία ακόμα δυσκολία στο ΠΙΚ. Το ΠΙΚ γίνεται στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ένα κομμάτι του ΠΙΚ περνάει μπροστά από την Παναγία, την Ευαγγελίστρια, την εκκλησία που έχουμε στη Μεζόνος. Εκεί την Κυριακή το πρωί που εμείς κάνουμε τον αγώνα, η εκκλησία λειτουργεί κανονικά. Είπα και στην Αθήνα, ο καλός παππούς μας και η καλή γιαγιά μας κατανοεί το πρόβλημα. Υπάρχει όμως και ο παππούς μας και εκείνος ο καλός παππούς μας που δυσκολεύεται να κατανοήσει τη στιγμή. Δυσκολεύεται να κατανοήσει το ότι πρέπει να περιμένει λίγο για να περάσει απέναντι να πάει στο σπίτι του. Εκεί υπάρχουν κάποια μέλη του ΑΟΠ που είναι επιφορτισμένα με το συγκεκριμένο θέμα να καθυστερήσουν με τον τρόπο τους λίγο τον παππού και τη γιαγιά ή τον δύσκολο συμπολίτη μας που δεν κατανοεί τη στιγμή, ώστε να περάσουν για 5-7 λεπτά περίπου διαρκεί το κάθε γκρουπ και να περάσει με ασφάλεια να πάει στο σπίτι του. Είμαστε έτοιμοι, ο ΑΟΠ είναι έτοιμος, καλή επιτυχία να έχουμε και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε εδώ όλοι μαζί για το 11ο ΠΙΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ.